Από ό,τι γνωρίζουμε και από τις κυκλίους που βρήκαμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να φτάνει στην περιφέρειά μας το 1,5% του ΑΕΠ. Η κύκλιος 1,5 λέει. Δημοσίων κτηρίων, δημοσίων δρόμων, που δεν νομίζω θα φτάσουν ποτέ αυτό το ποσοστό. Υποδομών. Να το πούμε. Οπότε το ξεχνάμε αυτό το σενάριο. Καλώς ή κακώς το ξεχνάμε. Προβλέπονται οι υποδομές για φράγματα, Θανάση. Κυρία Λευρά, κυρία Λευρά, κυρία Λευρά, να το... Κυρία Λευρά, να τοποθετηθεί ο Πρόεδρος. Μακάρι. Και στη συνέχεια στη δευτερολογία όλοι θέλετε να προσθέσετε και να μην διακόπτουμε. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το ποσοστό και να γίνουν όλα τα έργα όπως πρέπει να γίνουν. Από τη μεριά μας, εμείς δεν θα καθίσουμε το πώς έχουν γίνει οι καταστροφές και σε τι σημείο έχουν φτάσει, το ξέρουμε όλοι εδώ πέρα. Δεν θα καθίσουμε να τα ξαναπούμε. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου προς τον ΕΛΓΑ για συμψηφισμό των ασφαλίστρων του 15, όσοι χρωστάνε τα ασφάλιστρα του 15 και του 16 με τις αποζημιώσεις. Αυτό, για παράδειγμα, του 15 τελείωσαν 31 Ιουνίου. Ο κύριος Κουρεμπές μου είπε ότι υπάρχει ένας κωδικός ώστε να τα περάσουμε, να τα συμψηφίσουμε. Δεν έχω νέα του από τότε, δεν σηκώνει τηλέφωνα, για να πούμε την αλήθεια. Και να τα παγώσουμε και να τα συμψηφίσουμε. Πώς θα ζήσει να τα συμψηφίσουν. Πετρό, πήγανε ήδη στην εφορία του 15. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Συνεχίστε κύριε. Το καταλάβω. Δεν φόρεσε τη συγγνώμη, στην εφορία πήγαν τα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ ή του 15. Ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ. Πήγα στην εφορία. Για το έτος 2015. Για σταυρωμένο του. Σταύρο είναι για όλους, για όλη την επικράτεια. Είναι, ναι. Συνεχίστε κύριε Τσιωτήδη. Εμείς φτιάξαμε σήμερα και στείλαμε και προς τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ ένα ψήφισμα και το ζητήσαμε αυτό και θέλουμε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο ένα παρόμοιο ψήφισμα. Από την πλευρά της περιφέρειας, εάν θέλουμε να κάνουμε τομές σε αυτό το τόπο, μπορεί να βγει μια επιτροπή να εκτιμήσει, να φωτογραφίσει και να χρηματοδοτήσει μια μετεγκατάσταση καλλιεργιών, πηγάδια, σωλήνες που έχουν χαθεί. Αν περιμένουμε από τα ψέα του 11 δεν έχουν κληρωθεί και είναι μέσα 16. Πηγάδια, πρέπει σε 10 μέρες να ξαναποτίσει το πηγάδι. Αυτά είναι προγράμματα που πρέπει να τρέξουν από τη μεριά σας. Οι σωλήνες, τα δέντρα και τα λάστιχα που χαθήκανε. Με ένα ποσοστό, οτιδήποτε. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι στις πρέσπες οι νέοι αγρότες τους έβγαλε ένα κονδύλι η περιφέρεια και τους επιδοτεί κατά 50%. Να γίνει κάπως έτσι και εδώ. Να πέσουν λεφτά στην περιοχή για να μπορέσει να να ορθοποδήσει. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Αν και έτσι. Όχι σωστά, αλλά δεν είναι έτσι και αυτά. Ναι. Εμείς λέω ότι ζητάμε. Το τι μπορείτε να κάνετε εσείς το ξέρετε. Και στο θέμα της πληροφόρησης. Τέλος πάντων. Αυτό θα ζητούσαμε από εσάς. Μην περιμένουμε τα ψέα, μην περιμένουμε τον ΕΛΓΑ για πηγάδια, λάστιχα, γεωτρήσεις. Αυτή τη στιγμή αυτά λείπουν από τις καλλιέργειες μέσα και πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα την επόμενη εβδομάδα. Εάν συνεχίσει έτσι ο καιρός, έχει καλώς, αλλά όταν θα ζητήσουν τα φυτά, τα όποια φυτά έχουν επιβιώσει νερό, δεν θα έχουν να τα ποτίσουν. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, εγώ αυτά ήθελα να πω, θα σας πούνε και οι επόμενοι ομιλητές αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ και σαν περιφέρεια περιμένω απλά να βάλετε πλάτη.